Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Είναι ακριβώς αυτές οι λεπτομέρειες στην εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ που κάνουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων να αντιδρούν. Στην Ιρλανδία κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας ακύρωση της συμφωνίας. Καταγγέλουν ότι ανοίγει η πόρτα για αθρώες εισαγωγές κυρίως σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, η ζάχαρη και τα πουλερικά από Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Προϊόντα που είναι πιο φθηνά γιατί η παραγωγή τους δεν χρειάζεται να ακολουθούν τους αυστηρούς υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η γαλλική κυβέρνηση. Θέτουμε θέμα υγειονομικών κανόνων. Ελπίζουμε ότι με αυτή τη συμφωνία θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς υγειονομικούς κανόνες όχι μόνο για τα ίδια τα προϊόντα, αλλά και για τη διαδικασία παραγωγής. Εκτός από την εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων, η Γαλλία ζητά πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και προστασία των παραγωγών που θα τους επηρεάσει η συμφωνία. Διαφορετικά προειδοποιεί ότι δεν θα υπογράψει τη συμφωνία η οποία βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών λεπτομεριών.